Ναι. Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ στην Καλαμάτα να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα και μια ομάδα που αξίζει όχι μόνο να είναι στη Β' Εθνική, αλλά να ανέβει και στη Σούπερ Λίγκα. Νομίζω ότι είναι μια πόλη που διψάει για ποδόσφαιρο, αγαπάει το ποδόσφαιρο και το είδαμε σήμερα αυτό, ότι το γήπεδο έχει πάρα πολύ κόσμο σε ένα παιχνίδι Γ' Εθνικής. Τώρα για το παιχνίδι, εγώ θα πω ότι όση ατυχία είχαμε στα περασμένα παιχνίδια και όχι μόνο ατυχία, γιατί είναι τρία συνεχόμενα παιχνίδια που μας ακυρώνουν τρία γκολ, δηλαδή ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι. Είχαμε σήμερα αρκετή τύχη. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε καλά το μάτς. Πετύχαμε ένα γρήγορο γκολ. Διαχειριστήκαμε μετά το μάτς, δεν είχαμε προβλήματα με την ομάδα της Καλαμάτας. Ξεκινώντας το δεύτερο ημίχρονο, μετά τον γκολ που δεχθήκαμε, νομίζω ότι η αντίδραση των παιδιών της ομάδας μου ήταν σπουδαία. Γιατί όταν έρχεσαι μέσα στο γήπεδο αυτό με μια ομάδα που δεν έχει χάσει, έχει 11 στα 11, δεν έχει δεχθεί γκολ και πετυχαίνεις και δεύτερο γκολ, νομίζω ότι η νίκη μας είναι τεράστια. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, δώσανε όλο τους το είναι. Και μια σπουδαία νίκη για την ομάδα που μας βγάζει από ένα γκρουπ ομάδων που είναι όλες μαζί παλεύουν για ίσως για κάποιες θέσεις σωτηρίας και μας πάει πιο ψηλά και από βαθμολογικής θέσης αλλά κυρίως από ψυχολογικής πλευράς, γιατί είχαμε 5 παιχνίδια να σκοράρουμε και αυτό μας θα μας δώσει, αυτό το διπλό θα μας δώσει μεγάλη όθηση για τη συνέχεια. Να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους, να είναι με τις οικογένειές τους και να επανέλθουμε όλοι δυνατή και υγιής για τη συνέχεια που μας περιμένει και είναι δύσκολη. Δεν θα μείνω στο πώς φτάσαμε σήμερα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θα μείνω στις απουσίες. Δεν θα μείνω στα προβλήματα. Δεν θα μείνω στο ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές παίζανε με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής και ανέτοιμοι. Κάποιοι με πόνους όπως ο Αλιατίδης. Εγώ θα μείνω όμως σε αυτό που είδα σήμερα στο γήπεδο. Σήμερα αυτό ήταν Καλαμάτα. Και δεν μιλάω μόνο για τους ποδοσφαιριστές μου, μιλάω για τον κόσμο. Ο κόσμος μας έδωσε όθηση, τα παιδιά έπαιξαν με την ψυχή τους και κυνήγησαν την νίκη μέχρι το 94. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορούσαμε να βάλουμε εύκολα γκολ, φάγαμε 2 γκολ σε κάποιες στιγμές, είτε σε ανοιχτό γήπεδο, είτε λίγο με τον αέρα, δεχτήκαμε 2 γκολ. Από εκεί και μετά όμως, νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι γενικά στο παιχνίδι, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, βάλαμε ένα γκολ που δεν μέτρησε, δεν ξέρω πιθανότατα σωστά. Υπάρχουν 2 φάσεις, 2 ανατροπές που πάλι πιθανότατα σωστά δεν δόθηκαν. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίχτηκε πολύ ποδόσφαιρο και οι αλλαγές και κάποιες άλλες στιγμές. Τα παιδιά όμως πάλεψαν, κυνήγησαν τη νίκη μέχρι το 94. Ο κόσμος ήταν δίπλα μας. Ο κόσμος ως τέλος χειροκρότησε την ομάδα για την προσπάθεια και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι η Καλαμάτα. Νίκες θα έρθουν, ήττες θα έρθουν. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το σημαντικό είναι να είμαστε ενωμένοι. Συγχαρητήρια στο Θανάση και στην ομάδα της Ερμιονίδας για τη σημερινή νίκη. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την νίκη και συνεχίζουμε. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω τι συμβαίνει όλα αυτά τα τελευταία παιχνίδια. Ιδιαίτερα από ένα σημείο και μετά, αυτό έχει καταντήσει που μας συμβαίνει και που συναντάμε κάθε Κυριακή, μας έχει γίνει κουραστικό. Τι άλλο να πούμε. Τι άλλο να πούμε. Εδώ πέρα κάποιοι άλλοι άνθρωποι, κύριοι, βγαίνουν και ενώ το βλέπεις κάτι τετράγωνο, στο παρουσιάζουν κύκλο. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι για τους άλλους. Σήμερα οι απουσίες, παρόλο που ήταν πολύ σημαντικές, μας έλειπαν
και οι τρεις κεντρικοί μας βασικοί μέσοι, και ο Πινδώνης και ο Ζαχαρόπουλος και ο Αντωνιάδης και ο Βοσκόπουλος, ο ηγέτης της άμυνας, και όλες αυτές οι απουσίες ήταν στον άξονα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και χρειαζόταν χρόνο για να μπούμε στη διαδικασία του αγώνα. Ο Σερέζο, να σας θυμίσω ότι είναι στόπερ και αναγκάστηκαμε σήμερα να τον χρησιμοποιήσουμε σαν κεντρικό μέσο. Ο Φουάσης, που έπαιξε αναγκαστικά μετά το πρόβλημα που είχε τις κράμπες ο Σερέζο, έπαιξε σαν κεντρικός μέσος γιατί δεν υπήρχε κάποιος άλλος κεντρικός μέσος στον πάγκο. Παρ' όλα αυτά, παίζουμε τόσο καιρό χωρίς σεντρεφόρ. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα και σήμερα θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Και βάσει της εικόνας και βάσει των ευκαιριών, σίγουρα ποδόσφαιρο είναι, αλλά και εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει σήμερα. Το ότι έφαγε ο ένας ποδοσφαιριστής μου 5 αγωνιστικές, λες και με δεύτερη κίτρινη, ή ο άλλος ποδοσφαιριστής 3 αγωνιστικές, που δίκαιες ο Πινδώνης. Αλλά όλα αυτά που γίνονται κάθε Κυριακή, πλέον ο κόσμος αντιλαμβάνεται, βλέπει, τουλάχιστον οι Καλαματιανοί γνωρίζουν, και πιστεύω ότι εκεί οφείλεται και στο τέλος του αγώνα το μεγαλύτερο χειροκρότημα που πήραν τα παιδιά από τον κόσμο, ότι ο κόσμος βλέπει απέναντι σε τι αγωνιζόμαστε, πώς παλεύουμε κάθε Κυριακή, έτσι, γιατί ο Θανάσης εδώ, τα παιδιά της Ερμιονίδας, μόνο σήμερα είδαν το μάτς, κάθε Κυριακή τι γίνεται, και ο κόσμος πλέον έχει αγανακτήσει και είναι δίπλα στην ομάδα. Θα δούμε που θα φτάσουμε. Εμείς, να ξέρετε, θα το πάμε μέχρι το τέλος. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Είμαστε πολύ δυνατοί και δεν θα γονατίσουμε εύκολα. Σίγουρα η ομάδα χρειάζεται προσθήκες. Σίγουρα το ρόστερ έχει 2 παίχτες λιγότερους από το κανονικό. Περιμένουμε να δούμε και κάποιους τραυματίες, πώς θα πάει το πόδι του Γιόνδη, ο Βούρας, κάποια παιδιά που θα λείψουν καιρό. Και εγώ έχω διακρίνει πράγματα. Από εκεί μετά θα κάνω μια συζήτηση με τη διοίκηση και θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά και τίποτα να μην γίνει από τη διοίκηση. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα παλεύουμε. Εγώ πιστεύω σε όλα τα παιδιά. Σήμερα, αν δείτε τις ηλικίες των παιδιών που έπαιζαν, ήταν πραγματικά, μας έλειπε πολύ η εμπειρία. Σήμερα η ψυχή της ομάδος και το μυαλό της ομάδος μέσα στο γήπεδο είναι ο Βούρας, ο Βοσκόπουλος και ο Πινδώνης. Σήμερα έλειψαν και οι 3 αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Όλα αυτά είναι κάποια θέματα που δεν μπορούν να τα αντιληφθούν απ' έξω τόσο εύκολα. Τα αντιλαμβανόμαστε εμείς. Παρόλα αυτά όμως, σήμερα είμαι ικανοποιημένος από όλους τους ποδοσφαιριστές μου και από αυτούς που μπήκαν αλλαγή και από αυτούς που ξεκίνησαν. Κάποια παιδιά μπορεί κάποια μέρα να βρεθούν και σε κάποια κακή μέρα, κάποια κακή στιγμή. Αυτά όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Αυτοί οι παίχτες έχουν φτάσει στην ομάδα μέχρι εδώ, πρώτοι και με διαφορά, και έτσι θα πορευτούμε. Και στον πάγκο θα φτάσει. Και την προηγούμενη. Και την προηγούμενη, κυρία. Και την προηγούμενη, κυρία. Το παραμικρό. Ας μην μείνουμε σε αυτά. Σήμερα κάναμε ένα καλό μάτς, χάσαμε, κέρδισε η Ερμιονίδα. Αυτό είναι σήμερα το η ουσία. Ο κόσμος, λίγος κόσμος, αυτός που έρχεται στα εκτός έδρας μάτς, αντιλαμβάνεται αυτό που γίνεται. Ο περισσότερος κόσμος το βλέπει στα εντός έδρας μάτς. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι μια υπόθεση η οποία πρέπει να ασχοληθεί η διοίκηση, ίσως. Εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι μέσα σε αυτές τις 4 γραμμές να βγάζω τους ποδοσφαιριστές μου, να βγάζουν ενέργεια, να δίνουν την ψυχή τους και να παλεύουμε για τη φανέλα που φοράμε. Μπορώ να πω κάτι? Ναι, ναι. Επειδή εγώ τα σέβομαι όλα και από αυτό που βγαίνει είναι ότι σήμερα δούλεψε το παρασκήνιο και εμείς κερδίσαμε. Κάποια στιγμή μην τρελαθούμε κιόλας. Σήμερα κάναμε μια πέρα για πέρα δίκαια νίκη. Εκμεταλλευτήκαμε ό,τι μας έδωσε η Καλαμάτα και τις απουσίες και όλα. Και πετύχαμε μια πέρα για πέρα δίκαιη νίκη και σπουδαία νίκη. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται στα άλλα μάτια της Καλαμάτας, αλλά για το σημερινό παιχνίδι η νίκη μας ήταν πέρα για πέρα δίκαιη, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όσον αφορά το αποτέλεσμα. Μα καμία. Και κάτι άλλο, να ευχαριστήσω και τον κόσμο που μας ακολούθησε και είδε αυτή την ομάδα να κάνει αυτή τη σπουδαία νίκη. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα μου και στα παιδιά που παλέψαν σήμερα για αυτόν τον αγώνα. Γιατί τους είχαμε πει όλη τη βδομάδα
για αυτό το παιχνίδι, για την παράδοση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Τυχαίνει και εγώ να ήμουν όλα τα χρόνια σε αυτά τα παιχνίδια. Μπράβο στην ομάδα μου, μπράβο στους παίκτες μου. Για το παιχνίδι θα είπε ο coach πώς θα παίξαμε και τι κάναμε. Και ένα μεγάλο μπράβο στην Καλαμάτα για τον κόσμο της, γιατί πραγματικά δεν το βλέπεις αυτό πουθενά στη ΓΑΜΑ Εθνική από τότε. Πιστεύω ότι θα ανέβουν, γιατί έχουν μια ομάδα πολύ καλή, έχουν ένα σύνολο δυνατό. Αυτό, εμείς ήρθαμε σήμερα δουλεμένοι, ξέραμε τι θέλαμε μέσα στο γήπεδο. Τα δώσαμε όλα και πήραμε μια, πιστεύω, εισάξια νίκη. Αυτό. Γεια σας και από μένα. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους συμπαίχτες μου για την προσπάθεια αυτή που κάναμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Είχαμε προετοιμαστεί όλη τη βδομάδα για αυτό το παιχνίδι μαζί με τον προπονητή μας. Δυστυχώς είναι και ήττες μέσα στο πρόγραμμα. Εμείς προσπαθήσαμε, ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο παιχνίδι. Είχαμε φάσεις, είχαμε κατοχή. Το είδατε κι εσείς, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Όπως είπε και ο coach, παίζουμε κόντρα σε όλους και σε όλα, αλλά εμείς είμαστε η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Θα προσπαθήσουμε να το δείξουμε και στη συνέχεια, το έχουμε δείξει και στα προηγούμενα παιχνίδια και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει δεν είναι τυχαίο. Να πω πως ευχαριστούμε τον κόσμο εκ μέρους όλων των συμπαικτών μου και εύχομαι καλή συνέχεια στην Ερμιονίδα.